έχετε πει κι εσείς, τι εννοείτε? Κοιτάξτε, η αντίδρασή μας, αφού γίνεται, θα ανακοινώνεται. Δεν θα την ανακοινώσουμε από πριν. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα δεν περιορίζεται στις συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενέργειες μας είναι απόλυτα συμβατές. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία έχουμε ήδη μελετήσει και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε συγκεκριμένες ενέργειες αναλόγως των πράξεων της Τουρκίας. Απλώς για να καταλάβουμε, εμείς ξεφεύγουν από αυτό που ήδη γνωρίζουμε με την αντινάφτευξη, την αντινότα και τα διεθνή βήματα. Φυσικά, είναι σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, σε πρωινές του δηλώσεις, είπε, βέβαια για να πάμε στις συνομιλίες, ότι πρέπει η ελληνοκυπριακή πλευρά, μετά από όλα αυτά, βλέπουμε και το χάρτη και ουσιαστικά την κατεύθυνση του Μπαρμπαρός, mm-hmm. να φύγουμε από το τραπέζι των συνομιλιών. Κοιτάξτε, αν είναι αυτή η απόψη του κ. Παπαδόπουλου, θα πρέπει να το θέσει στο Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Να αναφέρω ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις και στο παρελθόν, επί Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, αλλά και προηγούμενων Προέδρων, του κ. Χριστόφια, του κ. Παπαδόπουλου, σε παρόμοιες περιπτώσεις δεν φύγαμε από τις συνομιλίες. Φύγαμε από τις συνομιλίες το 2014, μάλιστα μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου, συζητήθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο, ήταν εισήγηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, για να θέτουμε τα πράγματα ως έχουν, η οποία υιοθετήθηκε και αφορούσε ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με παρεμπόδιση των υλοποίησης των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, αλλά την ίδια στιγμή επαναλαμβάνω. Έχουμε και άλλες επιλογές πέραν από τις συνομιλίες. Έρχομαι όμως στις συνομιλίες και σίγουρα όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό. Δεν είναι το καλύτερο δυνατό κλίμα για να διεξαχθούν συνομιλίες με την Τουρκία να προβαίνει στις συγκεκριμένες ενέργειες. Το έθεσε ο πρόεδρος. Και ήταν το πρώτο θέμα που έθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προειδοποιώντας, αν θέλετε, έμμεσα και ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες ενδεχομένως να οδηγήσουν τις συνομιλίες σε αδιέξοδο. Δεν είναι εφικτό να συζητούμε και να έχουμε αυτές τις ενέργειες από πλευράς Τουρκίας. Τι είναι σημαντικό? Η αντίδραση του κ. Ακιντζή είναι γνωστή, στηρίζει, αν θέλετε, τη λογική των τουρκικών ενεργειών, αλλά για μας τι είναι σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία είναι ότι η διεθνή κοινότητα που παρακολουθεί τις συνομιλίες αντιλαμβάνεται ότι οι ενέργειες της Τουρκίας δεν βοηθούν σε καμία απολύτως περίπτωση στο διάλογο. Θέλω να μου πείτε όμως, γιατί εμείς βλέπουμε, γιατί υπάρχουν, δεν είναι χθες που ξεκίνησαν οι συνομιλίες, έχουν ξεκίνησει εδώ και 4 χρόνια. Κάποια στιγμή μιλούσαμε, φτάσαμε μέχρι την Γενέβη και μιλούσαμε ότι βρισκόμαστε και στο τελικό στάδιο. Και σήμερα βλέπουμε ένα Μουσταφά Κιντζή, ο οποίος θέλει και το κάτι παραπάνω. Έχει ήδη προβεί σε επαναχωρήσεις σε πολύ σημαντικά κεφάλαια. Επιμένει για τις 4 ελευθερίες για τους Τούρκους υπηκόους. Και κρατάει και μία στάση του τύπου, αν δεν υποχωρήσετε και σε αυτό, λύση δεν υπάρχει, εντάξει, εμείς προχωράμε και μόνοι μας. Το βλέπετε κι εσείς αυτό και είμαστε προετοιμασμένοι για το πού μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα αν συνεχίσει έτσι? Καταρχήν, έχετε δίκιο στο γεγονός ότι μέχρι τη Γενέβη, στη βάση πραγματικών δεδομένων, συγκλήσεων που είχαν επιτευχθεί, επικρατούσε μια συγκρατημένη αισιοδοξία σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Και η φρασιολογία που χρησιμοποιείται ήταν αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία. Στη Γενέβη είχαμε την Τουρκία ξαφνικά να θέτει το θέμα των 4 βασικών ελευθεριών, που στην ουσία αναιρούσε συγκλήσεις και συναντηλήψεις που είχαν επιτευχθεί. Και βλέπουμε να υπάρχει επιμονή από τουρκικής πλευράς στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, τέθηκε και χθες βράδυ από τον κύριο Ακίντζη. Η απάντηση του Πρόεδρου είναι ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν είναι θέμα που αφορά τις συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού, αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και αν υπάρχει επιμονή σε τέτοιες θέσεις, δεν πρόκειται να υπάρξει πρόοδος. Και επειδή προηγουμένως παρακολουθούσα τις συζητήσεις σας με τον κύριο Στυλιανού και αναφερθήκατε και στη Βρετανία, και επειδή κάποιοι δημοσιογραφικά τουλάχιστον λένε ότι η Βρετανία στηρίζει το τουρκικό αίτημα, αντιλαμβάνεστε από το ρεπορτάζ σας ότι δεν μπορεί η Βρετανία να στηρίζει, δεν μπορεί να ανταποκρίνει στην πραγματικότητα οι πληροφορίες ότι η Βρετανία στηρίζει το τουρκικό αίτημα. Εδώ έχουμε τη Βρετανία να αποχωρεί στην ουσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις 4 βασικές ελευθερίες. Ξέρετε ότι υπήρχαν υπηκό... Όσον αφορά τη δική της χώρα, όσον αφορά τη δική μας, δεν ξέρω αν ενισχύει μια συμφωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να ζητά κάτι για τη Βρετανία
και την ίδια στιγμή να υποστηρίζει κάτι άλλο για μια τρίτη χώρα που δεν την αφορά. Δεν έχουμε εμείς τέτοιο θέμα. Έχουμε, γνωρίζουμε είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε σίγουροι, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να υπάρχουν αυτό που λέμε παρεκκλήσεις, ειδικές συμφωνίες, οι οποίες μπορεί, το θεωρείτε εντελώς απίθανο κάποια στιγμή να γίνει αποδεκτό. Εγώ μπορώ να υπάρχουν σας κάποιες εξαιρέσεις. Μπορώ να σας πω και δημόσια, ότι ακόμη και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι, ξέρετε, μπορείτε να το κάνετε στην Κύπρο, η Κυπριακή Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα το αποδέχεται. Σας το ξεκαθαρίζω και είναι. Άρα και το μήνυμα. Είναι σημαντικό να δίνουμε βεβαίως έμφαση στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να θυμόμαστε πάντα ότι έχουμε τον τελευταίο λόγο και εμάς μας αφορά πάνω απ' όλα. Υπάρχει στήριξη, αλλά σας λέω ακόμη και στο σενάριο αυτό να υπάρχει η συγκεκριμένη τοποθέτηση που δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται. Και αυτό ήταν το μήνυμα που χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε προς τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ξέρετε ποια είναι, αν θέλετε, και έχει και σχέση με αυτό που είπατε για τις δηλώσεις του κ. Ακιντζή, ότι αν δεν λυθεί ο καθένας θα πάρει τον δρόμο του. Πρέπει και οι ίδιοι οι Τουρκοκύπροι, όπως το κάνουμε και εμείς, να προβληματιστούμε το αποτέλεσμα στην Τουρκία. Δεν εμπλεκόμαστε με καμία περίπτωση στα εσωτερικά του Τουρκοκυπρίου, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να προβληματιστούν και σε σχέση με το ποιο μέλλον επιθυμούν. Ένα μέλος σε μια επανενωμένη πατρίδα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ένα μέλλον πλήρως εξαρτώμενο από την Τουρκία όπως την βλέπουμε σήμερα να διαμορφώνει. Τι πιστεύετε ότι θέλουν ακριβώς οι Τουρκοκύπροι? Τουλάχιστον μπορώ να σας πω ότι θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω και για να είμαι ειλικρινής, το πιστεύω σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους ότι η συντριπτική πλειοψηφία επιθυμούν και βλέπουν ένα σαφώς καλύτερο μέλος σε μια επανενωμένη πατρίδα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο πολύ έχει αλλάξει μετά τη Γενέβη τουλάχιστον ο Μουσταφά Ακιντζή? Και θέλω ένα ειδικό σχόλιο, γιατί λέει και το ρεπορτάζ, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι ανάμεσα στις υπαναχωρήσεις είναι και το θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής στην διακυβέρνηση της δεν χώρας. Υπάρξει, όσον αφορά την αποτελεσματική συμμετοχή, δεν είχε υπάρξει συμφωνία ή σύγκληση στο συγκεκριμένο θέμα. Ήταν η τουρκοκυπριακή θέση. Έχει αλλάξει όμως την λογική έχει, του. Εκείνο που έχει μολύνει σε εισαγωγικά τις διαπραγματεύσεις και στην ουσία οποιοδήποτε μπορεί να αντιληφθεί ότι από τον Ιανουάριο που ήταν η Γενέβη μέχρι σήμερα, Απρίλιο, συζητούμε αυτό το θέμα στο δημόσιο διάλογο, γιατί δεν το συζητάμε στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Είναι αυτή η θέση της Τουρκίας για τις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Ξέρετε ποιο είναι το δυστυχές? Έχουμε αυτή την κατάσταση πραγμάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όχι για μια θέση των Τουρκοκυπρίων, ή καλύτερα όχι για κάτι που αφορά τους Τουρκοκύπρους, το οποίο στο τέλος της ημέρας μπορείς να πεις όταν είσαι σε μια διαπραγμάτευση, οφείλεις τουλάχιστον να ακούσεις το αίτημα του συνομιλητή σου, αν είναι κάτι που τον αφορά. Αλλά τώρα έχουμε κάτι που δεν αφορά τους Τουρκοκύπρους. Έχουμε κάτι που αφορά την Τουρκία να μολύνει τις διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού. Άρα, τι κάνουμε, κύριε Χρυστοδουλή, στην περίπτωση που εμείνουν σε αυτή τη θέση, πώς θα το χειριστούμε? Και εδώ να βάλω και το Εθνικό Συμβούλιο ότι και υπάρχει και το αίτημα για αλλαγή στρατηγικής. Αν υπάρχει καταρχήν, αν υπάρχει αιμονή στη συγκεκριμένη θέση, δεν θα υπάρξει πρόοδο στη διαδικασία για επίλυση του Κυπριακού. Και έρχομαι στην περίφημη στρατηγική. Ξέρετε, υπάρχουν προτάσεις από δύο κόμματα. Υπάρχουν περισσότερα, αλλά δύο κόμματα που θυμάμαι. Και έχω δει τις προτάσεις τους. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο καινούργιο που δεν κάνουμε. Λέει, για παράδειγμα, να αξιοποιήσουμε τα ενεργειακά αποθέματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το κάνουμε. Πρώτη φορά υπάρχουν ενεργειακοί κολοσσοί στην ναό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λένε να αξιοποιήσουμε την ιδιότητά μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάνουμε. Λαθασμένα λέγεται, υποστηριζόταν τις τελευταίες μέρες, δεν θέλω να αναφέρω από πιο κομματικό χώρο, ότι έχουμε δεχτεί μέσα στο πλαίσιο της Τελωνιακής Ένωσης η Τουρκία να πάρει λεφτά. Μα αφού η συζήτηση ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, συζητούμε και η θέση μας είναι ξεκάθαρη εκεί, ότι η Τουρκία πρέπει να εφαρμόσει πρώτα την Τελωνιακή Ένωση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Λένε να αξιοποιήσουμε την ιδιότητά μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάνουμε. Ξέρετε πότε ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Το 2005, επί διακυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου. Επιτρέψαμε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, χωρίς η Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, με την Τουρκία να έχει 43.000 στρατεύματα κατοχή στην Κύπρο, με το θέμα των επίκων να είναι ανοιχτό, το περιουσιακό, τους πρόσφυγες κ.ο.κ. Ήταν λαθασμένη η απόφαση το 2005. Εμείς λέμε όχι, δεν ήταν λαθασμένη. Πολύ ορθά έπραξε η κυβέρνηση το 2005, γιατί ξεκινώντας τις διαπραγματεύσεις η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ένα ακόμη μοχλό πίεσης
προς την Τουρκία. Θέλω μια τελευταία ερώτηση, επειδή ο πρόεδρος εχθές αναφέρθηκε και στο καλό κλίμα και γενικότερα στο ότι δεν θέλει να δημιουργήσει ούτε υπερβολική αισιοδοξία, ούτε υπερβολική απεσιοδοξία. Θέλω να μου πείτε όλο αυτό το διάστημα, η στάση που τηρήσαμε, όπου δημιουργήθηκε ένα καλό κλίμα. Και από κάποιο